το οποίο ανέδειξε, ανέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κρίση του 1930 και το οποίο ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του αιώνα ε, έχασε έδαφος, ουσιαστικό έδαφος από τον George W. Bush, τον νεότερο Bush και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε κρίση. Για τον Ομπάμα και τους Δημοκρατικούς η ουσία είναι σήμερα να διατηρηθεί αυτό το υπόδειγμα το οποίο έδωσε ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένω πρέπει να σημειωθεί όταν το υπόδειγμα αυτό αντιμετώπισε προβλήματα. Ο Ρόναλτ Τρίγκαν ήρθε με διορθωτικέ κινήσει, θα έλεγα, και έδωσε, έδωσε μια ανανεωτική τάση, ανωδική τάση, η οποία ολοκληρώθηκε επί Bill Clinton. Λοιπόν, για του Αμερικανού σήμερα το διακύβευμα είναι τεράστιο, υπό την έννοια ότι πιστεύουν ότι με την εκλογή του Ομπάμα, αυτό λένε οι δημοκρατικοί, θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Η, η κρίση, η οποία. Ε, Άρχισε με τον Μπούστον νεότερο ε, τες αρχές της αρχές του αιώνα. Θα αφαιθεί στο παρελθόν. Άλλιως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ Πολύ φοβούνται ότι θα μπουν σε μια νέα κρίση και εσωτερική με μεγαλύτερε ανισότητε. Ναι. Ε, ταυτόχρονα, σήμερα να και δύο διαφορετικέ φιλοσοφίε. Δηλαδή, ε, ρεπουμπλικανοί εναντίον ναι. δημοκρατικών. Και είναι φιλοσοφίε στην οικονομία, είναι φιλοσοφίε σε πολύ πιο πρακτικά ζητήματα τη καθημερινότητα. Ναι, είναι Σε τα ζητήματα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Για του δημοκρατικού, η σημασία αν έχει να υπάρχει ένα υπόδειγμα το οποίο. Ναι, υπάρχει ένα αποτελεσματικό κράτο αφενός, αλλά από την άλλη να δίνονται ευκαιρίε για κοινωνική ένωση. Για του Αμερικανού, ίσω να έχει περισσότερη ε, και έτσι είναι περισσότερη σημασία το κράτο πρόνοια. Για του εκτό Αμερική, όμω, έχει σημασία η εξωτερική πολιτική. Ποια λοιπόν είναι αυτά τα δύο πρόσωπα που αναμετρώνται, η... Αν ένα α, η πλή... πιο. Οι πλήστοι αναλυτέ ήταν ότι ο Ρόμνη ε, αν εκλεγεί, θα υπάρχει μια, θα πιο... Γεράκια, λέτε. μια πιο επιθετική ναι. προσέγγιση με τον Ομπάμα. Μην λησμονούμε ότι υπήρχε μια στάση η οποία ήθελε να συνεργαστεί με τι υπόλοιπε δυνάμει στα και πλαίσια τη πολυμερού Και αξίζει κανεί να παραδεχτεί ότι εκεί που υποσχέθηκε ότι θα φέρει του στρατιώτε πίσω, το έκανε ναι. έτσι. Εγώ, το άλλο που είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μα διαφεύγει το γεγονό ότι ο πρόεδρο Ομπάμα. Προσπαθεί να πείσει την, την Ευρώπη και ιδίω την Γερμανία να ακολουθήσει μια πιο επεκτατική πολιτική νομισματική και δημοσιονομική, ούτω ώστε η Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση τη Ευρωζώνη. Ο, ο Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο είναι πιο κοντά στην γερμανική σχολή σκέψη. Άρα, λέτε ότι έχει και ένα, ένα κάποιο αντίκτυπο στο πώ θα χειριστεί η Ευρώπη αλλά και η Αμερική το ελληνικό χρέο. Κατά και αυτό αντανακλαστικά αυτού... μπορεί να έχει σχέση και, και, και με την Κύπρο. Γι' αυτό έχει σημασία. Ε, είναι πολύ σημαντικό στην ε, εποχή μα αυτή να υπάρξει μια πολιτική η οποία να γίνει η, η κρίση να διαχειριστεί με έναν τρόπο αποτελεσματικό αλλά και κοινωνικά ε, πιο ευαίσθητο.